δώσω την εικόνα μου. Τότε τι είδους σχολεία έχουμε, κύριε Γενναρά? Τι είδους παιδεία θέλουμε? Και ποιοι φταίνε αυτοί που χτύπουν την παιδεία? Κάποιοι, ξέρετε, μου δίνετε την εντύπωση σαν να υπάρχει μια απρόσωπη μεθόδευση περιορισμού των γνώσεων των κοινωνιών, των γενεών που έρχονται από ένα σημείο και μετά, που ακολουθούν από ένα σημείο και μετά, γιατί έτσι εξυπηρετείται καλύτερα μια κατάσταση υποβαθμισμένης αντίληψης των πραγμάτων για να είναι και ελεγχόμενη, να είναι χειραγωγήσιμη. Σαν να έμαθα λίγα στο σχολείο ή σαν να μην μου δώσαν πολλά εφόδια ή να μου δώσαν συγκεκριμένα εφόδια ώστε να είμαι αρκετά ελεγχόμενος στην πορεία της ζωής μου. Είναι συνωμοσιολογικό όπως το περιγράφω? Κοιτάξτε, η λογική που απηχείται σε αυτά που είπατε είναι μια λογική που την θεωρούμε συνωμοσιολογίας. Γιατί? Διότι δεν έχουμε τεκμήρια. Από την άλλη μεριά έχουμε το πολύ χειροπιαστό τεκμήριο της καταστροφικής μανίας που έχουν τα παιδιά του σχολείου, του δημόσιου σχολείου. Αυτό δεν εξοραίζει τα ιδιωτικά, αλλά καταρχήν το δημόσιο σχολείο παραδίδεται στα παιδιά τα Ελληνόπουλα ένα κτίριο ολοκαίνουργο, φρέσκο, το χέρι της καρδιάς σου. Σε 3 μήνες είναι στάβλος. Με το μαρκαδόρο, με το σουγιά, με το μολύβι, θα καταστρέψει. Γιατί αυτή, δέστε τις πινακίδες της τροχέας. Είμαστε η μόνη χώρα στον κόσμο που όλες οι πινακίδες της τροχέας από την Κρήτη ως τον Εύρο είναι καταστραμμένες. Γιατί? Ποιον εκδικούνται, ποιοι? Δεν είναι προβλήματα, σας παρακαλώ. Πέστε μου, γιατί πραγματικά είναι οδυνηρά. Ακούσατε ποτέ πολιτικούς να συζητούν αυτό το πρόβλημα? Όχι. Έχω την εντύπωση ότι αν αναφερθούν σε τέτοιου είδους προβλήματα, μάλλον στα προβλήματα που περιγράφεται, όχι μόνο οι πολιτικοί, να βάλουμε και τους δημοσιογράφους που είναι διαχειριστές απόψεων θέσεων. Ακούσατε δε κανάλι. Έχουμε κι εμείς για ιδία πλέον από ένα τηλεοπτικό θέαμα, το οποίο είναι για κάφρους. Για κάφρους, όποιο κανάλι και να βάλετε. Τι βλέπετε, τι αυτό σας ενοχλεί, που παρακολουθείτε και σας ενοχλεί, που σας δημιουργεί αποστροφή, ή καταφρόνηση, αν θέλετε, που σας προκαλεί μια άσχημη εντύπωση σε αυτό που βλέπετε στο τηλεοπτικό τοπίο? Δεν άκουσα την αρχή της φράσης σας, του ερωτήματος. Είναι αυτό που σας ενοχλεί, γιατί μιλήσατε για την τηλεόραση, για το περιεχόμενό της. Ποιες είναι οι εικόνες ή αναφορές που σας ενοχλούν περισσότερο, που λέτε ότι αυτό δεν πρέπει να το μοιραζόμαστε με τις κοινωνίες των πολιτών? Δεν πρέπει η νεολαία μας να βλέπει αυτές τις απόψεις, αυτές τις εικόνες? Μολύνεται έτσι? Ναι, δεν θέλω τέτοιες λέξεις, γιατί αμέσως μας πηγαίνουν στην ηθικολογία. Ωραία. Αν μολύνεται ή δεν μολύνεται. Το θέμα είναι ότι καταστρέφεται. Καταστρέφονται ανθρώπινες ζωές. Αυτά τα παιδιά τα οποία σήμερα μεγαλώνουν, στα σχολιά που μεγαλώνουν, στις κομματικές νεολαίες που εντάσσονται και τελειώνουν τα πανεπιστήμια που τελειώνουν, αν μη τι άλλο, συγχωρέστε μου που επιμένω, δεν είναι αιμονή μου αυτό το πράγμα, αλλά δεν έχω άλλο φτωχότερο παράδειγμα. Αυτά τα παιδιά, σκεφτείτε την τραγωδία τους, δεν θα ερωτευθούν ποτέ στη ζωή τους. Δεν ξέρουν να ερωτευθούν. Δεν ξέρουν τι θα πει σχέση. Ξέρουν μόνο υπό την υποταγή να υποτάξουν τα πάντα στη δική τους, στο δικό τους γούστο, στο δικό τους βίτσιο. Αυτό δεν είναι ένα πρώτο παιδαγωγικό πρόβλημα? Αυτό δεν είναι? Δηλαδή, η ευθύγη που έχουν οι κυβερνήσεις, οι οποίες έχουν παραδώσει τα κανάλια της τηλεόρασης σε μια εμπορολαγνία και πολύ χαμηλού επίπεδου. Έχετε δει τώρα τελευταία που βάζουν 3-4 φορές την ίδια διαφήμιση σε συνέχεια? Ναι. Χωρίς καμία διακοπή. Εκεί έπρεπε να επεμβαίνει ο εισαγγελέας αμέσως με το τηλέφωνο και να παίρνει την άδεια για ένα χρόνο. Όταν λείπουν τέτοια πράγματα, όταν ξέρετε ότι αυτός που έχει το κανάλι, βέβαια, δεν τον παίρνει ο εισαγγελέας διότι χρηματοδοτεί το τάδε κόμμα ή δεν ξέρω τι, καταλαβαίνετε ότι είναι απελπισία, δεν έχει πια ελπίδα. Τα πάντα είναι διαφθορά. Κύριε Γενναρά, για να κλείσουμε την κουβέντα μας και ευελπιστώ σύντομα να έχουμε εκ νέου μια συζήτηση, γιατί το κυρίαρχο θέμα αυτών των ωρών, πριν βγούμε επίσημα στην κοινωνία των χρηστών του διαδικτύου και των
πολιτών ως προπάγκο. Κυρίαρχο θέμα είναι η πανδημία, ενδεχόμενα νέα μέτρα, χαλάρωση μέτρων, αύξηση κρουσμάτων. Τα βάζουμε στην άκρη. Μιλήσαμε για τη βία που έχει, κυριολεκτικά έχει πάρει τον πλεονάζον χρόνο, πλεονάζοντα χρόνο των δελτίων ειδήσεων και των αναφορών στο διαδίκτυο και στις εφημερίδες. Θα ήθελα λίγο να κλείσουμε την κουβέντα μας με μια σκέψη. Είμαι σίγουρος ότι βασίζεται στη ρίζα μιας κοινωνίας που είναι η παιδεία που η ίδια θα έχει. Τα σχολεία που επιλέγει, τους δασκάλους, καθηγητές, εκπαιδευτικούς που επιλέγει. Η κοινωνία επιλέγει μόνη της το πώς θα αναπτυχθεί. Αν σας έλεγα ότι να δώσετε ένα μήνυμα στους φίλους μας για το πώς μπορούν αυτή τη στιγμή που είναι στον υπολογιστή μπροστά και μπαίνουν σε έναν προβληματισμό, αν θέλετε, με αφορμή τις κουβέντες που κάνουμε, τι θα τους λέγατε, τι θα τους προτείνατε? Κοιτάξτε, συγγνώμη, μου ζητάτε πάλι μια συνταγή και ό,τι προσπάθησα να εγώ πω... Εγώ με το πρόβλημα, εγώ με τα μέσα, είμαι δημοσιογράφος, άρα βλέπετε ότι αναπαράγω το ίδιο ελαττωματικό μοντέλο. Μέχρι εγώ να θεραπευτώ, εσείς θα με βάζετε στη θέση μου και στη θέση που πρέπει να είμαι και πολύ καλά θα κάνετε. Και σας το λέω με κάθε σεβασμό, δεν κάνω εγώ τότε εθίχνη. Διαγράφομαι και εσείς ήδη από αυτομεψία, μην διαγράφετε με μια μορκοδιάδη δημοσιογραφία. Ναι. Γιατί η δημοσιογραφία... Δεν είναι αυτό. Είναι από τα πολύ ισχυρά όπλα που έχουμε για να αντιμετωπίσουμε τη σημερινή διάλυση. Η Ελλάδα πηγαίνει σε μια διάλυση ολοφάνερα. Ο Ερντογάν καυχάται για τη γαλάζια πατρίδα και ξέρει γιατί καυχάται. Διότι ο λαός του είναι περήφανος που είναι Τούρκος. Ο Έλληνας ντρέπεται που είναι Έλληνας. Περίπτωση πολέμου δεν νομίζω ότι μπορεί να υπάρξει. Θα υπάρξει απλώς περίπτωση ελληνικού αφανισμού, όπως αφανίστηκε ο ελληνισμός της Βόρειας Κύπρου, όπως αφανίστηκε ο ελληνισμός της Βόρειας Υπήρου, της Ανατολικής Ρωμυλίας. Γίνεται ένα τσεκούρωμα που είναι οι επιπτώσεις από το γεγονός ότι κάποτε, νομίζω, αυτή είναι η σκέψη μου, επειδή κάποτε μετά το 1821 οι Έλληνες πίστεψαν ότι πρέπει το πρώτο που έχουν να κάνουν είναι να γίνουν κράτος ευρωπαϊκών. Δηλαδή να γίνουν κάτι άλλο από αυτό που είναι. Όχι να εισέλθουν στην κοινωνία των εθνών κομίζοντας ετερότητα, μοναδικότητα και πρόταση. Αλλά πώς θα πειθηκίσουμε τους ξένους. Αυτό έχει φτάσει σήμερα σε τέτοιο σημείο που πραγματικά φέρνει θλίψη πια. Όχι απλώς ντροπή. Λοιπόν, νομίζω ότι αυτό που θα είχα να πω, επειδή μου ζητάτε κάτι να πω, θα έλεγα μια προσωπική εμπειρία. Ότι η μόνη παρηγοριά είναι να συναναστρέφεται κανείς από την κρυμμένη ποιότητα. Που σημαίνει να ξαναδιαβάσει το Σεφέρι, τα πεζά του Σεφέρι. Λέω τα πεζά γιατί η ποίηση θέλει μια ιδιαίτερη ευαισθησία και καλλιέργεια. Να διαβάσει τα πεζά του Ελίτη, του Θεοτοκά, του Λορετζάτου, του Πικιόνι, των ανθρώπων οι οποίοι φανέρωσαν και δήλωσαν και περιέγραψαν αυτή την ανάγκη για έναν ελληνισμό με αξιοπρέπεια. Έναν ελληνισμό ο οποίος κομίζει πρόταση. Και δεν είναι ο καρπός ζωής πράκτορας της Ευρώπης. Η ενασχόληση με τέτοια κείμενα, εγώ διαβάζω αυτόν τον καιρό ένα βιβλίο που με έχει τρελάνει κυριολεκτικά. Ποιο είναι? Βγήκε σε εκδόσεις Ποταμός και λέγεται Ανέρεσης και είναι του Νικόλαου Σπηλιάδη. Ο Νικόλαος Σπηλιάδης ήταν ο πρωθυπουργός, θα λέγαμε, του Καποδίστρια. Κάποια στιγμή ο Καποδίστριας του ανέθεσε να γράψει μία απάντηση στις συκοφαντίες που έγραφε ο Τίος, ο Θήσιος, όπως το λέμε εμείς, ένας Γερμανός, ένα τσακάλι που είχε έρθει στην Ελλάδα για να μήπως και γίνει αντιβασιλεύση. Και ο Σπηλιάδης κάθεται και γράφει μία απάντηση 600 σελίδες στα γαλλικά. Είναι τέτοια η κατάρτισή του και η παιδεία του, που γράφει απευθείας στα γαλλικά. Εν τω μεταξύ δολοφονείται ο Καποδίστριας,
Σπηλιάδης πεθαίνει στην Ψάθα και ύστερα από κάποια χρόνια ο Βλαχογιάννης ανακαλύπτει αυτά τα χειρόγραφα των 600 σελίδων στα γαλλικά και τα παραδίδει στον Αλέξανδρο Παπαδιαμάντη να τα μεταφράσει. Και ο Παπαδιαμάντης μεταφράζει στα ελληνικά τα γαλλικά του Σπηλιάδη. Και αυτό το βιβλίο βγαίνει τώρα, φέτος, και βλέπει κανείς πραγματικά ότι η κακοδαιμονία μας δένει αρχίζει από τότε και με το ίδιο δίλημα. Μπορούμε να είμαστε αυτό που είμαστε προσλαμβάνοντας την Ευρώπη ή πρέπει να γίνουμε πίθηκοι και να μιμούμαστε απλώς την Ευρώπη. Κύριε Γεναρά, ευχαριστώ θερμά για τη συνομιλία μας στην πρώτη εναρκτήρια συνέντευξη στην ιστοσελίδα Προπάγκο. Τα εγγένειά μας ήταν μαζί. Εσείς κόψατε την κορδέλα. Σας ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλοτάξιδοι. Να είστε καλά. Ευχαριστώ.